Θέλω λίγο να ασχοληθούμε και μπορούμε να δούμε και τη σχετική αφίσα με το Πασχαλινό Μπαζάρ, το οποίο διοργανώνει το πρώτο δημοτικό Χανίων, το πρώτο ειδικό δημοτικό Χανίων από την 31η Τρίτου, από την Παρασκευή, 31 Μαρτίου λοιπόν, μέχρι και τις 2 Απριλίου, στο χώρο του Πολυχώρου Συνοδού Χατζημιχάλη Νταλιάνη 38. Χειροποίητες λαμπάδες, χειροποίητα πασχαλινά διακοσμητικά, όλα φτιαγμένα με πολύ αγάπη από τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα. Και πόσο όμορφο είναι για εμάς τους δημοσιογράφους να επικοινωνούμε αυτές τις ειδήσεις, να τις φέρουμε στο προσκήνιο, να τις σχολιάζουμε και να προκύπτουν βέβαια και τα μηνύματα που πρέπει να προκύψουν, καθώς έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται την προσοχή μας και χρειάζονται και αυτό το πουσάρισμα, προκειμένου βέβαια να ανέβει η ψυχολογία τους και να δημιουργήσουν. Εδώ είμαστε για αυτό ακριβώς το λόγο. Πάμε να συναντήσουμε την Εύη. Κυρία Μαρία Καζάκου, ακριβώς. Είναι η αναπληρώτρια διευθύντρια του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου Χανίων. Κυρία Καζάκου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Υποχρέωσή μας και φαντάζομαι είναι ξεχωριστό να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε καθώς χρειάζεται και τη στήριξή του. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μου, φυσικά με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, που πάντοτε είναι δίπλα μας σε ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε. Γιατί έχουν ως αποδέχτη, έχουμε κοινό αποδέχτη τα παιδιά μας, τους μαθητές μας. Τι θέλετε να σας πω. Βέβαια, αναφορικά τώρα με το πρακτικό σκέλος, ώρες λειτουργίας από τη μία και τι μπορεί κάποιος να βρει στο μπαζάρ σας. Ωραία. Το μπαζάρ μας θα λειτουργήσει την Παρασκευή, 31 Μαρτίου, θα ξεκινήσει το απόγευμα, 5 με 11. Ναι. Το Σάββατο, 1 Απριλίου. 10 με 3 και 5 με 11 και την Κυριακή 2 Απριλίου 10 με 3 και 5 με 11. Και 3 ημέρες. Και τι μπορεί κάποιος να βρει, τι μπορεί να αγοράσει. Λοιπόν, όποιος έρθει φυσικά θα βρει όμορφες λαμπάδες, πασχαλινά εδέσματα, αλλά και σπιτικά λικέρ σε διάφορες γεύσεις, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού. Χειροποίητες κατασκευές πασχαλινές από πυλό και από ξύλο, φτιαγμένες από εμάς, αλλά και με τα βοήθεια των παιδιών μας βέβαια. Λαμπάδες, όπως είπα, στεφανάκια, διάφορα παιχνίδια όπως τρίλιζες, σουβέρ, παζλ και πολλά άλλα. Και μιλάμε βέβαια και για παιδιά που θέλουν, που θέλουν τη στήριξή μας και να σταθούμε λίγο και στην ψυχολογία φυσικά τους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πόσο αλλάζει. Φυσικά, φυσικά, γιατί όλες αυτές τις κατασκευές που έχουν δημιουργικό χαρακτήρα χαλαρώνουν πάρα πολύ τα παιδιά μας, είναι κάτι που γίνεται από αυτά με ευχάριστο τρόπο, τα διασκεδάζουν και συμμετέχουν πάρα πολύ. Μάλιστα. Εύη. Κυρία Καζάκο, επειδή βλέπω ότι είναι και σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όλα αυτά έτσι που θα πουληθούν, έχετε σκεφτεί, υπάρχουν κάποια πράγματα στο σχολείο που χρειάζονται ίσως σε διόρθωση, που θα μπει δηλαδή ο Σύλλογος μπροστά για να βοηθήσει τουλάχιστον οικονομικά μέσα από αυτό το παζάρι. Φυσικά όλα αυτά γίνονται με αποδέκτη τα παιδιά μας για την ποιοτικότερη εκπαίδευσή τους. Σίγουρα θα προβούμε στην αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, διάφορων υπολογιστών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών που θα τα βοηθήσει για την εκπαίδευσή τους. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Εδώ είμαστε να αναφερθούμε και στην ανταπόκριση που θα είναι μεγάλη, θα είναι υψηλή, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.